Κύριε Χαλκίδη, τι κάνετε σήμερα εδώ? Σήμερα κάνουμε μια διαμαρτυρία εκφράζοντας την ανησυχία μας ότι δεν θα πληρωθούμε μέχρι τα Χριστούγεννα αυτά τα λεφτά που μας έχουν υποσχεθεί. Δεν ζητάμε παραπάνω λεφτά από αυτά που είπαμε. Θέλουμε αυτά που δουλέψαμε, αυτά που παραδώσαμε τα ροδάκινά μας να τα πληρωθούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε 25 μέρες, όπως ξέρετε, έχουμε Χριστούγεννα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Σήμερα έχει λήξει το ΟΓΑ. Ο κόσμος δεν έχει πληρώσει, η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει πληρώσει το ΟΓΑ γιατί δεν έχουν λεφτά. Έτσι. Θέλουμε να δείξουμε το πρόβλημά μας, θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά που παραδώσαμε το καλοκαίρι τα ροδάκινα. Τι να γίνει, να, δεν πληρωθήκαμε από τα ροδάκινα, δεν πληρώσαμε το ΟΓΑ, το ΟΓΑ έληξε σήμερα λίγη 30 Νοεμβρίου. Είμαστε σε απόγνωση, οι τράπεζες τρέχουνε, χρωστάμε όλες τις τράπεζες. Κανένας δεν μας δίνει χρήματα να πάμε να πληρώσουμε, μια φορά το χρόνο μας δίνουν χρήματα. Και αυτά με το ζόρι, να βγούμε στην απεργία. Βγαίνουμε στην απεργία και μπορεί να κλείσουμε και τους δρόμους. Μπορεί. Μάλιστα. Μα δεν έχουμε να πληρώσουμε το ΟΓΑ. Τα εργοστάσια ζητάνε να βγουν οι αγρότες έξω για να πάρουν τη χρηματοδότηση. Όχι τη χρηματοδότηση, να την πάρουν αυτοί που τη δικαιούνται και να μην παίρνουν λεφτά από το κράτος. Να παίρνουν λεφτά από το κράτος και να πληρώνουν τα ροδάκινα τα δικά μας. Κάθε χρόνο αυτό το πράγμα γίνεται. Εμείς θέλουμε να παραδίνουμε τα ροδάκινά μας και να πληρωνόμαστε έτσι πως πρέπει. Όχι να παρακαλάνε το κράτος για να πάρουν λεφτά. Να τα δώσουν. Πήραν τα ροδάκινα, πουλάνε την κομπόστα, θέλουμε τα λεφτά μας. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς ούτε το ΦΠΑ που έχουν να πάρουν, ούτε να παρακαλάνε να πάρουν χρηματοδότηση από το κράτος. Εμείς πρέπει να πληρωθούμε τα ροδάκινα που κάναν συμβόλαια οι ομάδες παραγωγών έτσι πως πρέπει. Και δεν λέμε να δώσει το κράτος χρηματοδότηση. Να μην δώσουν χρηματοδότηση. Αν δεν μπορούν να τα κρατήσουν τα μαγαζιά χωρίς χρηματοδότηση, να μην δουλέψουν. Οι αγρότες θα τα βγάλουν τα συμπήρνα τα ροδάκινα, θα τα ξεπατώσουν. Ήδη 4-5.000 στρέμματα ξεπατωθήκανε. Τα εργοστάσια θα γίνουν όλα περιστερώνες. Η παραγωγή όλοι είναι απογοητευμένοι. Χρηματοδότηση να βγούμε εμείς οι αγρότες και να παρακαλά να παίρνουν το κράτος για να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, όχι να μην πάρουν. Και εμείς θα υποφέρουμε, εμείς βάζουμε πλάτη στα 15 λεπτά. Αυτά που κάναν συμβόλαια. Τα συμβόλαια αυτά που κάναν, αυτά θέλουμε να πληρωθούμε εμείς. Και όχι χρηματοδοτήσεις και παρακαλυτά από το κράτος λεφτά κάθε χρόνο να πηγαίνουν να παρακαλά λεφτά πάρα από το κράτος. Έτσι βάζουν πλάτη οι αγρότες. Μέχρι πόσα. Μέχρι πότε θα. Δηλαδή, από ποιους περιμένετε τώρα να πληρωθείτε εσείς? Εμείς περιμένουμε να πληρωθούμε από τα ροδάκινα που πήγαμε στο συνδεσμό, οι ομάδες παραγωγών, οι προέδροι των συνδεσμών κάναν κάποια συμβόλαια. Να μας πούν πώς και τι θα πληρωθούμε. Οι συνεταιρισμοί. Οι προέδροι των συνεταιρισμών κάναν κάποια συμβόλαια. Γιατί δεν πάτε να αποκλείσετε τους συνεταιρισμούς? Τους συνεταιρισμούς δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Οι συνεταιρισμοί είναι δικιά μας, είναι σπίτια μας. Έτσι. Εμείς εκφράζουμε μια αγωνία, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν θα πληρωθούμε. Ότι λένε, βγάζουν πάτημα και λένε δεν πήραν το ΦΠΑ και τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πληρωθούμε αν θα πάρουν αυτοί το ΦΠΑ. Δεν κάναν συμβόλαια οι ομάδες παραγωγών. Πού είναι τα συμβόλαια? Η διορία που δίνεται πόσο είναι? Η διορία είναι από την ημέρα που βγήκε το πρώτο ροδάκινο, σήμερα είναι 5 μήνες και οι παραγωγοί δεν πήραν δραχμή. Και σε 25 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Μάλιστα.